Στον ξύλινο διάδρομο κάτω από τους Φοίνικες της παραλίας στην Αμμουδιά, στο ενετικό λιμάνι και στα σοκάκια της παλιάς πόλης του Ρεθύμνου βρέθηκαν το πρωί στο πλαίσιο των γυρισμάτων οι πρωταγωνιστές της τηλεοπτικής σειράς του Αλφα Σασμός, που έχει κυριολεκτικά καθυλώσει το κοινό και βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Σπύρου Πετρουλάκη. Ο Αστέρης συναντά τη Στέλλα, ενώ λίγο αργότερα κρατά στην αγκαλιά του την Αργυρό, αγναντεύοντας τη θάλασσα και το κοινό που παρακολουθεί τα γυρίσματα παραλυρεί. Αυτός ο ρόλος είναι ένα όχημα που με φέρνει πιο κοντά μια τέτοια εποχή στον κόσμο, μετά από μια πολύ μεγάλη συνειδητή μεν απόσταση από την τηλεόραση και πόσο μάλλον από την καθημερινή προβολή, με την οποία δεν είχα εγώ καμία σχέση ούτως ή άλλως ποτέ στο παρελθόν. Μια σπουδαία ευκαιρία να βρεθώ για πρώτη φορά με τη μαμά μου παρέα, σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον και να δουλέψουμε και να ζυμωθούμε παρέα. Τι θα θέλατε στο τέλος να γίνει? Να φιλιώσουν όλοι. Όλοι με όλους. Είναι και τιμή για το Ρέθμιο και για την Κρήτη ολόκληρη το έργο αυτό. Το Βασίλη μου, που λέει και η κυρία Τζομπανάκη. Ανάμεσα στο πολυπληθές συνεργείο της παραγωγής του Σασμού βρέθηκε και η κάμερα της Κρήτη TV. Οι πρωταγωνιστές, συγκινημένοι από τη θερμή υποδοχή του κόσμου, αναγκάζονται πολλές φορές να σταματήσουν τα γυρίσματα για να ποζάρουν στο φωτογραφικό φακό με τους μικρούς και μεγάλους θαυμαστές τους. Η αγάπη που εισπράττουν από τους κριτικούς, όπως λένε, είναι πρωτόγνωρη. Δεν μου ξανατύχει αυτό, αλήθεια το λέω. Οι άνθρωποι είναι τρομερά φιλόξενοι και δοτικοί. Μπράβο σας, ευχαριστούμε, μας τιμάτε. Και μας δείχνετε την αγάπη σας. Θα συμβούν κάποια ωραία πράγματα μέχρι να ξαναχαλάσουν, γιατί κάνουμε κάποια κριτική βεντέτα. Δεν θέλω να πιστεύεις ότι θα περάσει κάποιος καλά. Στο τέλος, Ειρήνη, να έρθει ο Σασμός, θα περάσουμε όλοι δύσκολα. Ανάμεσα στους ηθοποιούς που βρέθηκαν σήμερα στο Ρέθυμνο ήταν και ο άνθρωπος από τον οποίο ξεκίνησε η βεντέτα για να επέλθει μελλοντικά ο Σασμός. Ο λόγος για το Φωνιά Βασίλη Σταματάκη, κατά κόσμο Ζαχαρία Κεφαλογιάννη, ο οποίος μέσω της Κρήτη TV στέλνει μήνυμα ειρήνης, συμφιλίωσης και αγάπης, αξίες που αντιπροσωπεύουν την Κρήτη. Η βεντέτα είναι σκοτάδι. Όλο αυτό το κομμάτι με αίμα που έχει βαφτεί και το ξέρουμε όλοι πολύ καλά, εδώ είναι σκοτάδι. Και όπως και στο σίριαλ, έτσι και σε εμάς, έτσι και στη ζωή, νομίζω ότι ο Σασμός είναι ό,τι πιο σημαντικό. Είναι το φως, είναι η ελπίδα, είναι η αισιοδοξία. Όχι θυμός, όχι χώρο στο θυμό και στο φόβο. Μεγαλύτερη γενναιοδορία και αγάπη. Πριν οι προβολείς ανάψουν και οι λήψεις ξεκινήσουν, μια μεγάλη ομάδα ειδικών της Κάπα Studios είναι εκεί για να φροντίσουν και την παραμικρή λεπτομέρεια στην εμφάνιση των πρωταγωνιστών. Όλοι τους είναι πολύ συνεργάσιμοι. Είναι απίστευτοι ηθοποιοί και έχουν κυλήσει όλα ομαλά. Στο Σασμό τα άτομα που έχουν συνεργαστεί για τη μουσική έχουν μεγαλουργήσει. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στον Νίκο τον Τερζή, ο οποίος έχει κάνει όλη τη μουσική σε συνεργασία με τον Γιάννη τον Κότσιρα. Βοηθάμε και εμείς όσο μπορούμε αυτό το υπέροχο σίριαλ, το οποίο ανδεικνύει πάρα πολύ τον τόπο μας. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, ευτυχισμένοι που θα γνωρίσουμε και από κοντά τέτοιους αξιόλογους ηθοποιούς, περήφανοι που γίνονται γυρίσματα στον τόπο μας. Μετά τα Χανιά και το Ρέθυμνο, τα γυρίσματα της σειράς στην Κρήτη θα συνεχιστούν αύριο και μεθαύριο σε διάφορα σημεία της πόλης του Ηρακλείου.